Πάμε τώρα στη Βέρεια. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Βουδούρη για να δούμε τι έγινε με αυτή την ιστορία και τη σύλληψη που είχαμε για έναν από έκαναν, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκα, ψεύτικος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη, καλησπέρα, Χρήστο. Αυτό που λέμε, πού πάμε, ωραία, πού πάμε, το λέει και ο Βενιζέλος, αλλά. Quo vadis κατά το λατινικότερο. Είναι, πώς το λένε, σημεία των καιρών. Από τη μία, η κρίση έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού κόσμου όσον αφορά το πορτοφόλι. Από την άλλη όμως έχει επηρεάσει και τις ευαίσθητες χορδές αυτές της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης κτλ. Και αυτή την αλληλεγγύη που έχουμε πλέον ιδιαίτερα αυξημένη, κάποιοι αετονίχηδες, επιτίδη, φροντίζουν να την εκμεταλλεύονται και σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς. Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, είχαμε 5 συλλήψεις στη Βέρεια, Εύη και Χρήστο, νεαρών γυναικών από 19 ετών οι δύο, 28, 34 και 36 οι μεγαλύτεροι, που κάνανε, διενεργούσαν έρανο για λογαριασμό αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως έλεγαν, χωρίς βέβαια την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια. Mm-hmm. Και από την άλλη, και στην Έδεσσα έγινε ένα αντίστοιχο περιστατικό λίγες μέρες μετά αυτό της Βέρειας. Και γενικότερα φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ συνηθισμένη και βρίσκουν εύφορο έδαφος για να μπορούν να κάνουν αυτές τις ενέργειες, κυρίως σε καφέ που δεν είναι άλλο, δεν θα καθίσει να ασχοληθεί και ιδιαίτερα, ή στο δρόμο, πάνω στη φούρια της καθημερινότητας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα μέσα από μαϊμού, στην ουσία εράνους, οι οποίοι γίνονται, και βέβαια δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα τα ποσά που κερδίζουν και μάλιστα πολλές φορές. Πόσο έχουν πάρει, Νίκο, ξέρουμε. Ξέρουμε τι πόσο είχαν συγκεντρώσει. Όσον αφορά τις βεριώτισες, στη Βέρεια μάλλον, την περίπτωση της Βέρειας, βρήκανε πάνω τους μόνο το 89 ευρώ. Έτσι, μαζί με 6 μπλοκ αποδείξεων, στυλό, τσάντες, κασετίνες, ιστορίες. Και αντίστοιχα, χαμηλό ήταν το ποσό που βρέθηκε και στην κοπελιά από στην Έδεσσα, η οποία ήταν μάλιστα ρουμανικής καταγωγής, που έκανε έρανο για ίδρυση διεθνούς κέντρου για αμαία κτλ. Χαμηλά τα ποσά, τώρα δεν ξέρουμε αν τα πόρες στην ουσία τα αποθήκευσαν κάπου αλλού ή αν δεν πρόλαβαν να κάνουν το έργο τους. Έτσι, σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να τονίσουμε νομίζω είναι ότι κάθε περιοχή έχει γνωστούς οργανισμούς, φορείς, που ασχολούνται πραγματικά και σοβαρά με το έργο της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Οπότε, αν κάποιος επιθυμεί να δώσει κάποια χρήματα, μπορεί σε κάθε νομό να δώσει, είτε σε κάποιο κέντρο με άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε σε κάποιο κέντρο με παιδιά κακοποιημένα ή ορφανά κτλ. Στα γυροκομεία, στα φιλόπτωχα, σε κοινωνικά παντοπολία, υπάρχουν τόσοι επίσημοι φορείς. Δεν χρειάζεται να πέφτουμε θύμα τώρα κάποιων επιτίδιων που πλανόδια στον δρόμο κάνουν τη δουλειά. Και κυρίως να μην δίνουμε λεφτά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστοποιούν την ταυτότητά τους και τι ακριβώς κάνουν. Αυτό είναι γνωστό. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Χαίρετε. Καλή συνέχεια.